Ευχαριστούμε. Σε μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν για το νησί μας το 2017, ο ερχομός των Χριστουγέννων και η γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη αναγεννά ελπίδες και μας δίνει την αισιοδοξία που χρειάζεται μια κοινωνία για να ξεπεράσει τις πληγές που άφησε ευτυχώς μόνο στην εικόνα και στο δομημένο περιβάλλον ο σεισμός του Ιουλίου. Οι εκδηλώσεις αγάπης και προσφοράς, οι προσπάθειες συλλόγων και φορέων να συμπαρασταθούν όπως κάθε χρόνο σε όσους έχουν ανάγκη, φέτος παίρνουν ένα πιο έντονο χαρακτήρα. Ο Δοπάφης και τα χειμερινά Ιπποκράτεια, διοργανώνοντας και φέτος τις παραδοσιακές γιορτινές εκδηλώσεις, δίνουν κυρίως στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν το θαύμα των Χριστουγέννων. Σε αυτό το κλίμα και τη διάθεση έγινε εχθές Παρασκευή το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας. Όλος ο κόσμος που είστε εδώ, νομίζω ότι όπως είπες και εσύ Λιάννα, μετά από μια αρκετά δύσκολη περίοδο για το συγκεκριμένο χώρο και για όλη την πόλη θα έλεγα, είναι ευκαιρία να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Τα Χριστούγεννα είναι κατά κύριο λόγο μια εορτή για τα παιδιά. Με τις ευχές σας, σεβασμιότατε, Ειρήνη, συγχαρητήρια για την άψογη δουλειά σου. Να ξέρετε όλοι ότι η Ειρήνη έχει κουραστεί πάρα πολύ για αυτό που βλέπετε και νομίζω ότι αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα όπως και η πάντα και όλοι που είμαστε εδώ. Το η χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού, ευχαριστώ πολύ για την προτιμήση. Ευχές πολλές και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυρίτση, που δεν είναι εδώ, είναι στα Γιάννενα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά να περάσουν και όλα να πάνε καλά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, θα κάνουμε μια αφημέτρηση για να φωταγωγήσουμε το δέντρο μας και την ώρα που θα το ανάψουμε τα παιδιά θα αφήσουν τα μπαλόνια, έτσι. Ξεκινάμε να μετράμε το 10 όλοι μαζί. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3.
και στα υπόλοιπα παιδιά. Όποιο παιδί παίρνει δώρο, σιγά σιγά να φεύγει προς τα πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι ήρθατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το παζάρι. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Τεμπέλικα όσο περισσότερο γίνεται. Δευτέρα στο σχολείο τα σχολάκια, έτσι παιδιά.